Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο σκοπό της σημερινής συζήτησης δεν μπορώ να δω τίποτε άλλο από την επιχειρούμενη όξυνση και την πόλωση του τελευταίου καιρού. Ανεφέρθησαν κάποια πράγματα από όλους. Καταρχάς διαφημίστηκε η παρούσα συζήτηση ως η μεγάλη μέρα των αποκαλύψεων. Και τουλάχιστον προς αυτό πρέπει να απογοητεύτηκε η κοινωνία. Διότι ξαναελέγχθησαν πράγματα που στα κανάλια ως επιτοπλίστων έχουν αναφερθεί. Αλλά η επιχειρούμενη όξυνση δεν είναι απλά μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο με τον τρόπο που γίνονται οι συζητήσεις. Είναι και στα κανάλια παντού, στην ΕΡΤ. Εμφανίζεται ένας του ΣΥΡΙΖΑ και ένας της Νέας Δημοκρατίας και το πάνελ κατά 90% σε όλες τις συζητήσεις ολοκληρώνεται έτσι. Δηλαδή καταλαμβάνουν τα δύο κόμματα το 90, ίσως και παραπάνω, της 100% του τηλεοπτικού χρόνου. Και βάζουν και το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, τώρα. Βάζουν και το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη. Θα το δούμε. Τους το εύχομαι. Αλλά θα το δούμε. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν κάτι δημοσκοπήσεις που τους πάνε από το 6 στο 12. Και λένε για ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Και δεν βλέπω εγώ νέο ΠΑΣΟΚ. Βλέπω τους παλιούς μεταμφιασμένους. Αν μπορέσουν να μεγαλώσουν, έχει καλώς. Θα τους δούμε στη συνέχεια. Με τα όσα θα πράξουν. Επομένως, ο σκοπός των συζητήσεων είναι η πόλωση και η όξυνση. Αυτό επιτυγχάνουν. Και βεβαίως είναι παραδεδεγμένο ότι στην Ελλάδα έχει αυτό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, στα 40 χρόνια ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα υπέρ του δικοματισμού αυτού. Στη θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, που ελπίζει ότι από το 48 που πήγε στο 4 θα ξανανέβει. Τους έχω πει ότι στην ιστορία δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο κόμμα που ήταν ανεβασμένο να κατέβει και να ξανανέβει. Ας μου βρουν στην ιστορία είτε της Ελλάδος, είτε της Τουρκίας, είτε της Ιταλίας, είτε οποιοδήποτε κράτους, κόμμα που ήταν ψηλά στο 48 και πήγε στο 4 και ξανανέβηκε, τότε να ζητήσω συγγνώμη. Άρα, ψάχνουν το ανέφικτο. Όταν ο λαός φύγει από κοντά σου γιατί κατά κάποιο τρόπο τον απογοήτευσες, είναι δύσκολο να τον ξαναπάρεις. Έχω ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν υπάρχει μία προμήθεια του δημοσίου ή μία πώληση του δημοσίου, δεν έχει, γιατί και αυτό συναλλαγή είναι, να υπάρχει παρουσία εισαγγελέως πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να γίνεται διακληρώσεως από το Σώμα των Εισαγγελέων Εφετών, να ορίζεται κάποιος για να παρίσταται στη διαδικασία. Πού είναι το κακό? Θα είχαμε γλιτώσει και από τους Τσοχατζόπουλους, θα είχαμε γλιτώσει από όλους. Παπαντονίδες, από όλο τον κόσμο θα είχαμε γλιτώσει. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό στις μεγάλες συμβάσεις, να υπάρχει, γιατί δηλαδή να προσπαθήσει ο κ. Καμένος να πουλήσει μόνος του το υλικό? Να το πάτε. Άμα το πουλούσε παρουσία εισαγγελέως, θα γινόταν η σημερινή συζήτηση? Δεν νομίζω. Θα ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος θα εγκαιάτω τη διαδικασία. Δεν είναι απώλεια εξουσίας να είναι παρόν ο εισαγγελέας, είναι εγγύηση διαφάνειας. Αν νομίζουν κάποιοι ότι χάνουν την εξουσία όταν υπάρχει και εισαγγελικό μάτι, σφάλουν, γιατί έτσι ετοιμάζονται απειλή σε Νέα Δημοκρατία για ειδικά δικαστήρια, σαφώς. Είπε θα γίνουν εκλογές και θα σας πάμε τότε που θα έχουμε την πλειοψηφία. Το είπε σαφώς και ο Μητσοτάκης, νομίζω το είπαν και άλλοι. Άρα εδώ υπάρχουν απειλές ειδικών δικαστηρίων. Γιατί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, του το έχω εξηγήσει εδώ και 2 χρόνια. Όπου υπάρχει προμήθεια πάνω από 1 εκατομμύριο, να ζητάς από τον εισαγγελέα φετών τον προϊστάμενο να ορίσει παρόντα εισαγγελέα στη διαδικασία. Γιατί δεν το έκανε για να γλιτώσει? Έτσι δεν θα γλιτώσει ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Καμένος ούτε κανένας στο ειδικό δικαστήριο. Όσοι αναθέτουν έργα, όσοι πολλούν υλικό, γενικώς όσοι συναλλάσσονται για χρήματα του δημοσίου. Το λέω υπευθύνως αυτό, εξετάστε το σοβαρά, γιατί αλλιώς θα φοβούνται να αναλάβουν υπουργοί κάποιοι εδώ. Θα φοβούνται να υπογράφουν. Έχω ζητήσει στις δημοσκοπήσεις να υπάρχει μία ανεξάρτητη αρχή.
2 χρόνια ο Πρωθυπουργός μου είπε ναι, με ανεξάρτητη αρχή. Πριν η εταιρεία δημοσκόπησης δώσει στο Sky τις απαντήσεις ή στην ΕΡΤ ή όπου στην εφημερίδα ΤΑΔΕ, να ελέγχεται το έβριμα των ερευνών από την ανεξάρτητη αρχή. Πρώτα να κατατίθεται εκεί και εντός 48 ώρου να κοινολογούνται τα αποτελέσματα. Αφού όμως θα ελέγξουν οι επιστήμονες της ανεξάρτητης αρχής δημοσκοπήσεων. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τώρα είναι και εις βάρος του δημοσκοπήσεις, γιατί δεν αποφασίζει κάθαρση στον τομέα αυτό? Και δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούσε κανείς να μιλήσει αν ετίθετο σε... Γιατί είπε ναι σε μένα ο Τσίπρας και μετά δεν το κάνει. Είπε ναι σε μένα, κύριοι συνάδελφοι. Τι συμβαίνει και δεν το κάνει? Δεν το συμφέρει? Ή ξέρει ότι και να έρθει η Νέα Δημοκρατία μετά θα είναι εκείνος που θα προσπαθεί να τη ρίξει, άρα θα τον συμφέρει να νοθεύονται οι δημοσκοπήσεις και να μην είναι εγγυημένες? Γιατί και αυτό το έχω ακούσει, ότι δεν μας συμφέρει να καθαρίσουμε το χώρο, γιατί μπορεί αυτή την ώρα να μην εξυπηρετούμεθα, αλλά αύριο θα είμαστε εμείς που θα εξυπηρετούμεθα από αυτό το χάος. Είδα ότι ο Ρουμπίκονας και σήμερα πήγε στην περιφέρεια να βαρέσει. Τι γίνεται, ο υπουργός που είναι? Ο υπουργός που είπε ότι έπρεπε να συλληφθούν. Ο κύριος Βούτσης είχε την άποψη ότι είναι φίλοι του και δεν έπρεπε να συλληφθούν όταν συνελήφθησαν εδώ μέσα. Ο κύριος Τόσκας πού είναι? Να δούμε, είναι υπουργός ή κρύβεται? Όταν παρουσιάσουν οι υπηρεσίες καμία επιτυχία, βγαίνει. Και ξέρετε, η αστυνομία έχει επιτυχίες εκεί που μπαίνουν κινητά τηλέφωνα για ναρκωτικά, που μας φέρνουν πληροφορίες οι ξένοι, αλλά στην αναρχία υπάρχει απόλυτο χάος. Δηλαδή έχουμε επιτυχίες εκεί που τα τσαντάκια της ΕΕΠ δίνουν πληροφορίες, εκεί έχουμε κάποιες επιτυχίες, εκεί που παίρνουμε πληροφορίες απ' έξω έχουμε επιτυχίες, αλλά την Ομαρχία Αθηνών δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε. Και μου λένε μάλιστα και κάποιοι, μη μιλάς για το Ρουβίχονα, γιατί θα σου έρθουνε και σένα, το ξέρετε. Με βρίσκουν αστυνομικοί στους διαδρόμους και μου λένε μη μιλάς. Το ακούτε? Απειλείται κόμμα από αυτούς. Και μου λένε λιγότερα με αυτούς. Έχει χρέος ο υπουργός να τους βρει και να τους στείλει στη δικαιοσύνη. Διαφορετικά επομίζεται ολάκερη την ευθύνη των όσων θα πράξουν. Και θα πράξουν πολλά ακόμη οι κύριοι αυτοί. Στο θέμα των Σκοπίων, είπε την άλλη φορά ο κύριος Βούτσης, συντομεύεται. Δεν θέλετε να συζητάμε για τα Σκόπια. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών επίσημη αποδοχή από την ελληνική πλευρά ότι να λεχθούν με τη σύνθετη ονομασία με τη λέξη Μακεδονία, δηλαδή Νόβα Μακεδονία. Ποια είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης? Γιατί λένε ότι θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις. Όταν κάνεις διαβουλεύσεις και εσύ ο ίδιος προτείνεις στο Νόβα Μακεδόνια, τι θα εισπράξεις? Το σκέτο Μακεδόνια θα εισπράξεις. Έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κατεβάζουμε αυτό. Υπάρχει ένα πείσμα του Τσίπρα, έτσι, πείσμα εις βάρος Μακεδονίας. Και μάλιστα η άποψη του Καμένου είναι ότι να μην δοθεί, λέει, το όνομα. Άρα δεν έχουν και συνοχή στο θέμα αυτό. Δεν έχουν συνοχή. Η θέση Καμένου είναι να μην δοθεί το όνομα, λέει. Δεν ξέρω αν θα τηρηθεί μέχρι τέλους. Για την Εκκλησία λέγατε, κύριε Καμένο, ότι θα την υπερασπιστείτε και θα ρίξετε την κυβέρνηση. Έτσι λέγατε. Και νομίζω δεν τη ρίξατε. Για την Εκκλησία πέρασε η ταυτότητα φίλου στα 15. Δεν πέρασε η ταυτότητα φίλου στα... Ναι, αλλά την κυβέρνηση τη στηρίζετε που πέρασε την ταυτότητα φίλου στα 15. Μπορεί ο ίδιος να μην ψηφίσατε, ένας των βουλευτών σας ψήφισε. Μπορεί όμως να ψηφίσατε παρόν οι άλλοι, αλλά στηρίζετε μια κυβέρνηση που πέρασε το φίλο στα 15 την αλλαγή, κύριε Καμένε. Πώς?
Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μιλήστε μετά ό,τι όση ώρα θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να ξέρω η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδος στο θέμα των Σκοπίων ποια είναι. Να δώσουμε το όνομα. Γιατί ο εκ λοιπόν Μητσοτάκης έλεγε να το δώσουμε και σε 10 χρόνια. Το έλεγε. Δεν ξέρω μήπως τον κατηγορήσαμε. Το διέψευσε. Μα γιατί δεν το διαψεύδετε επισήμως όμως. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ζητάει, που είστε μεγαλύτερο κόμμα από την Ένωση Κεντρών, να ζητήσει να κατέβει από την ιστοσελίδα τον Ομπάμα. Δεν έχετε δει. Υπάρχει στην ιστοσελίδα. Ναι. Του 2006. Που ήταν η κυβέρνησή σας. Μάλιστα. Η κυβέρνηση Καραμαλή Κώστα. Ναι, εντάξει. Έχετε εμφύλιο, το ξέρω. Λοιπόν. Ακούστε κάτι. Ήμουνα σε μία συζήτηση κάπου και μου είπε κάποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μου είπε το εξής, ότι εμείς προσπαθούμε και φιλελεύθερη οικονομική πολιτική να έχουμε και την κοινωνία, την απλή κοινωνία να τη στηρίζουμε. Αυτό είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που αγαπάει και το κεφάλαιο και την ελεύθερη. Τους βιομηχάνους, αλλά στηρίζει και τους εργάτες, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας αντιστοίχως τι λέει, ότι είναι αριστερός, άρα είναι κόμμα του φτωχού, αλλά πήγε και πήρε βραβείο στη Γαλλία από τους άπλουτους και τους μεγαλοβιομηχάνους και του λένε μπράβο οι διάφοροι των Βρυξελών. Άρα τι έχουμε, δύο κόμματα τα οποία το ένα είναι καθήλυν υπέρ του κεφαλαίου η Νέα Δημοκρατία, αλλά αγαπάει πάρα πολύ τον εργάτη. Και ο Τσίπρας που αγαπάει πάρα πολύ τον εργάτη, αλλά παίρνει βραβεία για τα ανοίγματά του υπέρ του κεφαλαίου. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια εδώ είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι παγιδευμένος. Είναι παγιδευμένος. Κυβερνάνε μόνιμα οι κεφαλαιούχοι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και ο εργάτης που είχε όνειρο παλιά να παίρνει 700 ευρώ, τώρα έχει όνειρο να παίρνει 500 και σε λίγο θα έχει όνειρο να παίρνει 300 ευρώ. Και όταν λέει το ΣΥΡΙΖΑ ότι την ανεργία την μειώνει, εννοεί με τα 300 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Έτσι μειώνει την ανεργία. Επομένως, ο ελληνικός λαός βρίσκεται ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Είναι ανάμεσα σε ποια δόντια θα τον φάνε. Αυτό αισθάνομαι, διότι σε τι διαφέρει ο Σαμαράς ή και τώρα ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα. Λέει ο Μητσοτάκης, θα κατεβάσω, λέει, 2% το πλεόνασμα. Πώς? Έχεις την άδεια των ξένων, είσαι πιο μάγκας στις διαβουλεύσεις, είσαι πιο έξυπνος από τον Τσίπρα και θα το κατεβάσεις στο 2. Με τι? Λέει, θα μειώσω τους φόρους. Πώς θα τα μειώσετε, κύριε? Με τι τρόπο? Θα φέρετε επενδύσεις? Ποιες επενδύσεις φέρατε στη διετία Σαμαρά? Ποιες επενδύσεις φέρατε? Και καρφίτσες εισάγονται. Ποδήλατα εισάγει η χώρα και καρφίτσες. Άσε, κύριε Φωτήλα, άσε, εντάξει, κύριε Φωτήλα. Εσύ άλλο από το να με κατηγορείς στα διάφορα κανάλια δεν έχεις. Αυτή είναι η αποστολή σου. Και παρότι υπήρξα φίλος του πατέρα σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι βασιλικότερος του βασιλέως. Αυτή είναι η αποστολή σου. Για τον Μπουναμά κάνατε ένα έγκλημα. Τον πήγατε οικογενειακά. Δηλαδή όλη η οικογένεια. Να μπαίνουν και οι φιλοξενούμενοι, να μπαίνουν και οι προστατευόμενοι όλοι. Με αποτέλεσμα τα κριτήρια να μην μπορούν να τα εκπληρώσουν ούτε η μισή από τα 3.400.000 που είχατε προσδιορίσει. Θα το δείτε στο τέλος πόσοι θα πάρουν Μπουναμά. Ούτε η μισή, κάνω εγώ την πρόβλεψη, και οψόμεθα. Οψόμεθα. Επιπλέον κάνατε και τη δήλωση, να δηλώνει, ενώ πρώτα εγγράφετο απευθείας στο λογαριασμό έμπαινε ο Μπουναμάς του δικαιουμένου, τώρα πρέπει να υποβάλει αίτηση, να μετάσχει επισήμως του φτωχοκομείου, να εγγραφεί στο ληξιαρχείο του φτωχοκομείου ο πολίτης για να πάρει 200 ευρώ, 300, και γίνονται συζητήσεις από τους φοροτεχνικούς ποιοι δικαιούνται και ποιοι δεν δικαιούνται, και γίνονται συζητήσεις περισσότερες και από τότε που καταθέτουμε φοροεισοδήματος.
Και λέω, καλά, τούτοι εδώ που συζητούν επί ώρες, αναλύουν επί ώρες, στον αυτιά, στον ένα, στον άλλο, ποιοι δικαιούνται μποναμά, τι θα πάρει ο καθένας. Λέει, από 200 μέχρι 900. Και καταναλύσκουμε τηλεοπτικό χρόνο σχεδόν ισοδύναμο με τότε που κατατίθενται οι φορολογικές δηλώσεις. Εκεί πραγματικά, εκεί με πιάνει αηδία. Και για τα ΜΜΕ και για τα... Στο θέμα της αλλαγής φύλου, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας δηλώσω κάτι. Κάτι κραυγές ακούω. Νομίζετε ότι καταπίνετε εύκολα αυτό που κάνετε. 15χρονα παιδιά θα αποφασίζουν για το μέλλον τους. 15χρονα παιδιά. Και δεν δικαιούται ούτε η Εκκλησία να μιλάει. Η Εκκλησία υποχρεούται να ταΐζει, να αντικαθιστά το κράτος, να κάνει χίλιες θυσίες η Εκκλησία, να ομιλεί δεν δικαιούται. Αυτό κατάφερε ο κύριος Τσίπρας. 15χρονα παιδιά να αποφασίζουν. Δηλώνω δημοσίως ότι αυτό που έγινε δεν είναι καθαρό, ούτε τίμιο, ούτε ο τρόπος που ψηφίστηκε. Υπήρχε μια πλειοψηφία, ένα κόμμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν ψήφισε, ένα άλλο κόμμα ήρθε και ψήφισε και όλα βασίστηκαν στους απόντες. Στους απόντες, αν ήταν ένα-δύο ακόμη βουλευτές παρόντες, δεν θα πέρναγε αυτό. Έτσι πέρασε ο νόμος. Δηλώνω λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος που πέρασε αυτός ο νόμος είναι αλχημία. Η Εκκλησία, κύριε Βίτσα, δεν θέλει να ανακατεύεται. Έχει όμως δικαίωμα γνώμης η Εκκλησία, γιατί είναι πλειοψηφούσα. Εσείς ήσασταν πλειοψηφία με καλπονοθευτικό νόμο. Πήρατε 50 έδρες μπόνους για να γίνετε πλειοψηφία. Ενώ η Εκκλησία είναι πλειοψηφούσα από μόνη της, κύριε Βίτσα. Δεν πήρε μπόνους η Εκκλησία. Το ακούτε? Το ακούτε, γιατί σας βλέπω που προσέρχεστε. Σας παρακαλώ, επειδή έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Πόνους. Μην ανοίγουμε διάλογο. Για να είναι εδώ, σας πήρε πόνους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το θέμα αυτό θα το διορθώσουμε όλοι. Όχι μόνο η Ένωση Κεντρών, θα το διορθώσουμε όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς. Γιατί μέσα σας ξέρετε ότι ένα καπρίτσιο κάνατε. Απαξιώσατε δήθεν την Εκκλησία. Αλλά πάτε εκεί για να παίρνετε ψήφους. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Και τελευταίο θέλω να δηλώσω ότι στις 4 Δεκεμβρίου η Ένωση Κεντρών θα δώσει την απάντηση σε πολλά πράγματα στο ξενοδοχείο Κάραβελ 7 η ώρα το απόγευμα. Επειδή τα μέσα ενημέρωσης μας σαμποτάρουν, το λέω και από τη Βουλή, κύριοι, και αυτό είναι δείγμα του πόσο καλά λειτουργούν τα ΜΜΕ, στα οποία σας είπα κατά 90% τα κατακλείζετε εσείς και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Και αν λέω ψέματα, άμα ακούσει ο λαός να με κρίνει. Λοιπόν, τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα στο Κάραβελ, θα μιλήσω και θα μιλήσω γιατί πρέπει να δώσω απάντηση σε πολλούς. Σε κάποιους που από 6 πάνε 12% στις δημοσκοπήσεις, σε κάποιους που μόνιμα έχουν στις δημοσκοπήσεις δίθεν την πλειοψηφία, σε ποσού. Και πάνω απ' όλα, να μην βγούμε άλλο εκτός. Δευτέρα θα μιλήσω εγώ 4 Δεκέμβρη. Δεν θα αργήσει να μιλήσει και ο λαός κάποια στιγμή και θα δούμε στην αίθουσα πόσοι έχουν 30%, πόσοι έχουν 5, πόσοι έχουν 20%. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών.